Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η κατάχρηση εξουσίας από αξιωματούχους διαφόρων κρατών είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και υπ' αυτή την έννοια δεν με εξέπληξε το γεγονός ότι παρουσιάστηκε τέτοιο φαινόμενο και στην Τσεχία με τα μέσα ενημερώσεως. Όπως επίσης δεν με εξέπληξε και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παγία τακτική παρενέβη στα εσωτερικά μιας ανεξάρτητης χώρας και τώρα συζητούμε το θέμα αυτό εδώ. Εκείνο το οποίο με εκπλήσει όμως είναι η επιλεκτική αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς στις διάφορες χώρες. Αναφέρομαι στη χώρα μου την Ελλάδα, στην οποία ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, ομολόγησε ότι παρενέβη στη δικαιοσύνη και διέταξε και επέτυχε από τον εισαγγελέα να κλείσει στη φυλακή τον αρχηγό και όλους σχεδόν τους εκλεγμένους βουλευτές της τρίτης πολιτικής δυνάμεως της χώρας, του κόμματος Χρυσής Αυγής. Επίσης, έδωσε εντολή στα μέσα ενημερώσεως να μην επιτρέπουν να δίνουν συνεντεύξεις και να εκφράζουν την άποψή τους. Υπ' αυτή την έννοια, με εκπλήσει, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειξε ανάλογη ευαισθησία. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να αποφεύγονται, διότι δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια απλή υποκρισία. Ευχαριστώ.